Αγαπημένη μου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Θα αγγίξω την αλήθεια σου με τον πιο συνειδητό τρόπο που μπορώ, συνείδησης τρόπο που μπορώ. Γιατί όσοι άνθρωποι έρχονται με γενεοδορία, γενεοψυχία να πούνε, ιδίως εσένα που είναι μια ιστορία που πραγματικά με φέρνει αντιμέτωπη σε πολλές πολλές δυσκολίες, είναι σαν, καμιά φορά λέω, σαν κάρβουνο στα χέρια της συνείδησής μου. Αλλά θα κάνω το καλύτερο και θα τιμήσω πολύ αυτό που κάνει σήμερα. Και πρέπει να σου πω ότι απέναντί μου δεν νιώθω ότι έχουμε τηλεθεατές. Νιώθω ότι έχουμε ένα παιδί σε ένα μέρος που αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάει τα προβλήματα που πέρασες εσύ. Και θέλω να νιώσουμε και οι δύο ότι μιλάμε σε αυτό το παιδί. Ακριβώς. Μεγάλη μου χαρά που μιλάω μαζί σου και πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ αυτούς τους αγώνες της ζωής και τις δυσκολίες και τους μαραθώνιους, αλλά και το φως. Γιατί η ζωή στο τέλος μπορεί να κατευθυνθείς και να πας στο φως αν αποφασίσεις να προχωρήσεις και αν αποφασίσεις να γυρίσεις το παιχνίδι της ζωής έτσι όπως σου έχει δοθεί. Ξέρεις, και σένα σε έχω στο μυαλό. Ακριβώς σαν αυτό, σαν μια γυναίκα που κάποια στιγμή γράπωσε το τιμόνι της ζωής της και έκανε μια πολύ αποφασιστική τιμονιά και πήρε ένα δικό της μονοπάτι. Θέλω όμως να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να τον γυρίσεις όσο πιο πολύ μπορείς πίσω και να μου πεις ποια μνήμη γλυκιά έρχεται στο μυαλό σου και αντίστοιχα ποια μνήμη δραματική. Η πιο γλυκιά μου μνήμη είναι όταν είμαι πάρα πολύ μικρή, είμαι περίπου 5-6 χρονών. Είμαι ένα παιδί τελείως αθώο, το λέω πραγματικά, μιλούσα με τους αγγέλους. Τι ωραία αυτό που λες. Λες και ένιωθα ότι αριστερά μου δεξιά υπήρχαν αγγελάκια και εμείς είχαμε μία κουβεντούλα. Ήμουν ένα παιδί το οποίο καταρχάς ήμουν ένα πάρα πολύ μοναχικό παιδί. Μου άρεσε το να είμαι μόνη μου και να συνομιλώ με κάτι που ένιωθα ότι υπήρχε τριγύρω μου. Οπότε έκανα κουβεντούλα. Έκανα κουβεντούλα, αλλά το ζούσα έντονα. Δηλαδή, έφτιαχνα ένα δικό μου κόσμο. Γενικά, φτιάχνω ένα δικό μου κόσμο, αν κάτι δεν μου αρέσει. Ζωγράφιζα και μιλούσα. Θυμάμαι κάποιες φορές έπαιζα ακόμα και κυνηγητό με τα αγγελάκια μου. Ανοίγα ξαφνικά την πόρτα και έλεγα ότι θα σας γραπώσω εδώ πέρα, θα σας βρω, θα σας πιάσω, δηλαδή να σας δω. Αυτή είναι η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια, από τα χρόνια που πήγαινα, ξέρω, στο νηπιαγωγείο και μετά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Είσαι σε μια πόλη εκτός Αθηνών. Είμαι στην Πάτρα. Ξαφνικά μου έρχεται μια κατραπακιά δυνατή στη ζωή, η οποία εκεί καταραίει όλη αυτή η αθωότητα. Εκεί που κάτι ξένο με αγγίζει, κάτι που εγώ δεν μπορώ να το αντεπεξέλθω, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ καθόλου. Και έρχεται μια τεράστια παγωνιά και παγώνει το σύμπαν και εξωτερικά και εσωτερικά. Γιατί, Ρεά μου, πρέπει να ξέρεις ότι οτιδήποτε αγγίζει ένα παιδί με κακό τρόπο και πόσο μάλλον σεξουαλικά, εκείνη τη στιγμή παγώνει. Παγώνει, λες και είναι, βλέπεις μια ταινία που εσύ προχωράς, αλλά ο αριστερά σου δεξιά είναι μία παγωμάρα. Τώρα καταλάβω τι λες. Μαρία, είναι πάγος και ντροπή. Έχω πει πολλές φορές ότι η ντροπή είναι ένα περίεργο συνέστημα. Το νιώθουν αυτοί που δεν το δικαιούνται και το κλωτσάνε αυτοί που θα έπρεπε να τους λούζει από πάνω μέχρι κάτω. Νιώθεις μία περίεργη ντροπή όταν κάποιος σε ενοχλεί σεξουαλικά. Νομίζω ότι ένα παιδί δεν το ξέρει αυτή την έκφραση ντροπή. Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ξέρει το σοκ που παθαίνει. Βέβαια, σε όσους έχει συμβεί αυτό, συνήθως γίνεται από ανθρώπους του περιβάλλοντος. Αυτούς που δεν μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου πώς μπορούν και περνάνε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές. Μια συγγένεια, μια... Σε σένα ήταν όμως ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα από αυτό. Ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί όταν είναι ο ίδιος ο γονιός σου είναι τραγικό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένα, δεν μπορεί να μοιραστείς με κανέναν. Ναι. Απλά απομονώνεσαι ακόμα περισσότερο για να μην καταλάβει και κάποιος τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέει ο ποιητής, αν τη ζωή σου χάλασε την κόμη τούτη τη μικρή, σε όλη τη γη τη χάλασε. Έτσι ακριβώς. Οπότε γίνεται ακόμα χειρότερο, διότι βλέπεις τριγύρω σου τα παιδιά και τους συνομήλικους και τους μαθητές σου να τρέχουν, να γελάνε και να προχωράνε και εσύ ξέρεις ότι
αν γυρίσεις στο σπίτι θα υπάρχει ένα σκοτάδι, ένας γολγοθάς που έχει να ξανατραβήξεις. Οπότε είναι όλο δύσκολο να το διαχειριστείς, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δύσκολο να διαβάσεις, δύσκολο να προχωρήσεις, δύσκολο να μιλάμε για βαθμολογίες μαθητών και μαθητριών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχεις καθόλου, δεν έχεις τίποτα.